Λοιπόν, πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Δημιουργίας ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Γεια σας, κύριε Τζίμερε. Που και ως επικεφαλής παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής ζει τον τελευταίο καιρό ημέρες δόξας εκεί. Γίνεται ένας χαμούλης πάλι, έτσι. Και ζω ημέρες λόξας εδώ και 3,5-4 χρόνια, τα οποία που δεν φαίνονται αυτές οι μέρες, γιατί δεν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρά μόνο αν γίνουν μεγάλες καταστροφές. Όμως ο ολοκληρωτισμός που έχει εφαρμόσει η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια στιγμή θα πρέπει να μελετηθεί όχι μόνο από την ιστορία, αλλά και από τη δικαιοσύνη. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Δηλαδή, οι ΣΥΡΙΖΕΙ διοικούν την περιφέρεια με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι θεωρούμε ότι είναι ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Να σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Μια άλλη φορά που ήρθαν εξαγριωμένοι κάτοικοι και δεν άφησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο να συνεδριάσει για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο πρόεδρος Θεόδωρος Σχοινάς πήρε το μικρόφωνο και είπε «Η πρόταση ψηφίστηκε». Χωρίς να έχουμε συζητήσει καν. Δηλαδή δεν έγινε καν Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί δεν είχαν το προσβάλλατε μισό λεπτό? Κακός στην εκτέλεση των καθηκόντων του πρόεδρος, εγώ δέχομαι και για την οικονομία της συζήτησης αυτό που μου λέτε, χωρίς να το αμφισβητώ, κάνει αυτό. Οι παρατάξεις μείνατε με σταυρωμένα χέρια να τον κοιτάτε? Δεν είναι μόνο για την οικονομία της συζήτησης, υπάρχει βίντεο. Όχι, όχι. Είπε ότι... Δεκτό. Ναι. Σας λέω, όχι μόνο αυτό, έχει συνέχεια. Είπε ότι η πρόταση ψηφίστηκε, έληξε το συμβούλιο, έφερε πρακτικά στα οποία γράφει ψευδός ότι συζητήσαμε, ότι τοποθετήθηκαν οι παρατάξεις, ψευδός, και οι ΣΥΡΙΖΕΙ επικύρωσαν αυτά τα πρακτικά. Μόνο εγώ έκανα μηνυτήρια αναφορά από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έκανα μηνυτήρια αναφορά. Περιμένω βέβαια κάποια στιγμή να το ψάξει η δικαιοσύνη αυτό. Μάλιστα. Τώρα, εσείς θεωρείτε ότι, παρότι είναι εκτός της δικής μας ζώνης ενδιαφέροντος να μιλούμε για μια άλλη περιοχή, αλλά μακάρι να μην συμβεί ποτέ, μπορεί να συμβεί και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας, θεωρείτε ότι στην Αττική, στη συγκεκριμένη περιοχή, στην Δυτική Αττική, θα μπορούσε σε αυτά τα 3 και πλέον χρόνια που είναι στα πράγματα η νέα Περιφερειακή Αρχή να έχει κάνει τα έργα για τα οποία προεκλογικά πριν 4 χρόνια έλεγε η κυρία Δούρο ότι κακώς δεν γίνονται κλπ. Κλπ. Τα έχουμε δει όλοι τα βίντεο. Φυσικά θα μπορούσε εάν είχαν αλλάξει με τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι και στην κυβέρνηση και στην περιφέρεια, αν είχαν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το κράτος, δηλαδή τις βασικές αρχές της δημόσιας διοίκησης. Είναι δύσκολη δουλειά και είναι δύσκολη δουλειά για κάποιον ο οποίος και δεν θέλει να το κάνει και δεν ξέρει να το κάνει. Διότι οι χιλιάδες αρμοδιότητες, οι επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, οι ένα σωρό συναρμόδιοι τομείς, οι νόμοι οι οποίοι τη μια μέρα λένε το ένα και την άλλη το άλλο, δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι δημιούργημα των κομμάτων τα οποία κυβερνούν τη χώρα με τον γνωστό τρόπο. Αλλά υποτίθεται ότι αυτά ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει. Όμως αυτά δεν μπορεί να τα κάνεις αν δεν κάνεις βαθιές τομές στο κράτος, αν δεν χτυπήσεις, ας πούμε, τον κρατικό συνδικαλισμό, τις ντόπιες μαφίες οι οποίες αφορούν και ιδιώτες και κρατικούς λειτουργούς. Εάν δεν γκρεμίσεις, ας πούμε, ορισμένα καραμπινάτα αυθαίρετα. Αναφέρω μια χαρακτηριστική περίπτωση για να δείτε τι σημαίνει διακομματική συνενοχή σε αυτό το έγκλημα. Ο τελευταίος νόμος για τα αυθαίρετα ήταν του 2013, που ψηφίστηκε στις 8 Αυγούστου του 2013 επί Υφυπουργίας Καλαφάτη, ο οποίος τότε έλεγε ότι τίτλοι τέλους για τα αυθαίρετα και έδινε 18 μήνες προθεσμία. Αυτό σημαίνει ότι 8 Φεβρουαρίου, άντε 9 Φεβρουαρίου του 2015, θα πιάναν δουλειά οι μπουλντόζες. Αυτός ο νόμος έζησε άλλες 9 παρατάσεις. Μία παράταση από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και 8 παρετάσεις με καταιγιστικό ρυθμό, δηλαδή ένα μήνα ακόμα, 20 μέρες ακόμα, 15 μέρες ακόμα. Από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η τελευταία παράταση ήταν λίγες μέρες πριν τις πλημμύρες.
Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε κάποια στιγμή να πει κάθε κυβέρνηση, ως εδώ και μη παρέκει, δίναν συνεχώς παρατάσεις και το μόνο που δεν κάνανε είναι να παρακαλάνε τους ευθέρετους οικιστές να λένε: σας παρακαλώ, δεν έχουμε σκοπό να κατεδαφίσουμε τίποτα, ούτε πέργολα, ούτε μπάρμπικιου, δώστε κανένα φράγκο, χρήματα θέλουμε να πάρουμε. Έδωσαν ευκολίες πληρωμής και μάλιστα ο λόγος για τον οποίο η καινούργια παράταση, η τελευταία παράταση μάλλον που ήταν μέχρι 3 Νοεμβρίου, δεν παρατάθηκε άλλο, είναι επειδή ήρθε ένας καινούριος νόμος, ο οποίος νομιμοποιεί το χτίσιμο και στα αυθαίρετα, με μια χαζή προϋπόθεση, αρκεί να έχουν γίνει έργα λέει κλειστής διατομής. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν υπάρχει ένας αγωγάκος διατομής ενός ή δύο μέτρων το πολύ, μπορεί να παροχετεύσει το ποτάμι 30 μέτρων και βάθος 5 που είδαμε στη Μάδρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, τα ίδια τα κόμματα, συγγνώμη κύριε Πολύζο, τα ίδια τα κόμματα, η τοπική λειτουργία, η δασαρχία, πολεοδομίες, οι πάντες συνωμότησαν κατά του μέλλοντος της ύπαρξής μας. Συνωμότησαν κατά ανυποψίας των ανθρώπων, οι οποίοι αγόρασαν ένα σπίτι ή έμειναν σε μια περιοχή που σε τίποτα δεν θύμιζε Χήμαρο, αλλά ήταν μπαζωμένες περιοχές, οι οποίες μπήκαν μάλιστα και στο σχέδιο πόλης. Δηλαδή, τι άλλη απόδειξη της διακομματικής κρατικής λαμογιάς θέλουμε? Στην περιοχή αυτή, από αυτά που έχω ακούσει και εγώ δεν μπορώ να ξέρω, καταλήγουν πολλά ρέματα, ούτε ένα ούτε δυο. Έτσι δηλαδή θα έπρεπε, όπως λέτε, οι μπουλντόζες να έχουν βγάλει από τη μέση πολλά αυθαίρετα. Δηλαδή εκεί είδαμε, δεν το είδαμε, το ζήσαμε, όχι απλώς να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Πολλές μάλιστα. 23 άνθρωποι. Βεβαίως. Είναι, βεβαίως. Ξέρω εγώ, απώλεια πολέμου, δεν είναι καθημερινότητα. Απίστευτη τραγωδία. Ορφάνεψαν οικογένειες, δηλαδή μείναν παιδάκια ορφανά. Και αυτό γιατί ποτέ το κράτος δεν είπε ότι αυτό είναι παράνομο και το κάνω για το δικό σου καλό, θα πνιγείς. Δηλαδή αν συνεχίζεις να έχεις ένα σπίτι στη μέση του Χημάρου, εσύ θα πνιγείς καταρχήν. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία. Υπάρχουν αισθητήρες, ας πούμε, ύψους βροχής. Ένα σύγχρονο κράτος θα έχει σε όλα τα βουνά γύρω από την Αττική και όχι μόνο γύρω από την Αττική και σε άλλες περιοχές που μπορεί να πλημμυρίσουν. Κάποια φορά θυμάμαι είχε πλημμυρίσει ο Κραυσίδωνας στο Βόλο πριν πολλά χρόνια. Αλλά ξέρετε, δεν πλημμυρίζει κάθε φορά ο ποταμός. Θα πλημμυρίσει μια φορά στα 10, 20, 30 χρόνια και τώρα τελευταία όσο πάει και περισσότερο. Θα μπορούσαν λοιπόν να υπάρχουν αισθητήρες βροχής. Θα μπορούσε να προειδοποιήσει η αστυνομία, οι τοπικές αρχές ότι πιθανόν οι πλημμύρες να πάρουν διαστάσεις μεγάλες. Άρα μην μένετε στα υπόγεια, μην οδηγείτε σε αυτούς τους δρόμους, μην κοιμάστε σε μέρη τα οποία είναι επικίνδυνα, μην έχετε τα αυτοκίνητά σας παρκαρισμένα σε περιοχές που θα μπορεί να χτυπήσει ο Χήμαρος, πηγαίνετε τα λίγο παραπέρα. Δηλαδή η Κίτη του Χημάρου έχει το πρόβλημα. 10 δρόμοι δεξιά και 10 δρόμοι αριστερά δεν είχαν πρόβλημα. Αυτά όμως γίνονται από ένα σοβαρό κράτος. Δεν γίνονται από κάποιους οι οποίοι αναλώνονται σε δημόσιες σχέσεις και ξοδεύουν χρήματα, ας πούμε, για να έχουν, τα έχουν καλά με τους δημάρχους και να προετοιμάζουν την καριέρα τους για αργότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, γιατί σήμερα η χώρα γιορτάζει. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, αν το έχετε ακούσει. Είναι σε εξέλιξη το Eurogroup και η Ελλάδα έκλεισε την τρίτη αξιολόγηση. Η τεχνική συμφωνία, εν πάση κάθε μέρα. Με ΣΥΡΙΖΑ γιορτάζουμε κάθε μέρα. Γιορτάζουμε την επικράτηση του παραλόγου επί της λογικής. Πριν μερικές μέρες είχαμε μία εκδήλωση στην οποία συμμετείχε και ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, ο γνωστός καθηγητής της Εθνικής Σχολής, πρώην καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος μελέτησε τι κάνανε οι ελληνικές κυβερνήσεις από το πρώτο μνημόνιο και μετά όσον αφορά τα λεγόμενα προαπαιτούμενα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υλοποιήσει το 38% των μνημονιακών δεσμεύσεων. Προσέξτε, νομοθετικά. Δηλαδή έχει ψηφίσει τους εφαρμοστικούς νόμους. Στην πραγματικότητα, στην πράξη, έχει υλοποιηθεί μόνο το 12%. Θέλετε να ακούσετε το ποσοστό της κυβέρνησης Σαμαρά πάνω σε αυτό? Μόνο το 4%. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υλοποιήσει τριπλάσια περισσότερα προαπαιτούμενα. Όμως αυτό που εγώ δεν ξέρω είναι όταν τελειώσουν όλα αυτά και μνημόνια και τα πάντα τέλος πάντων και οι κακοί ξένοι που θέλουν να μας στοχοποιήσουν, θα έρθω με φάτσα κάρτα με την πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγούμε στις αγορές
το καλοκαίρι του 18, χωρίς να έχουμε κάνει καμία δομική μεταρρύθμιση, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτε στο κράτος, χωρίς να έχει πάρει μπρος η παραγωγική μηχανή, και θα πρέπει να πείσουμε τις αγορές να μας εμπιστευτούν και να μας δανείσουν. Μέχρι τώρα στη θερμοκοιτίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χαρά περνάμε με επιτόκια γύρω στο 0,5% και τους βρίζουμε και από πάνω για το κογλύφους. Αν βγούμε στις αγορές, θα είμαστε πολύ τυχεροί εάν ξεκινήσουμε με επιτόκιο 5,5%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υποκαθιστούμε μέρος του χρέους προοδευτικά με ακριβότερο χρέος, να το πω απλά. Και αντί να πρέπει να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα κάθε φορά 3,5%, θα πρέπει να έχουμε 8 ή 10%. Δεν καταλαβαίνω εάν αυτό είναι αιτία για να πανηγυρίσουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να πανηγυρίσουμε εάν ο πρώτος Έλληνας πει ότι εγώ εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες, βάζω τα λεφτά μου πίσω. Και ο πρώτος επενδυτής, είτε είναι Έλληνας είτε ξένος, πει ότι εγώ εμπιστεύομαι την Ελλάδα, ότι είναι ένα μέρος ασφαλές για να επενδύσει κάποιος, και έρχομαι και επενδύω. Η Ελλάδα όμως είναι 127η στον πίνακα των χωρών σε όλο τον κόσμο όσον αφορά την οικονομική ασφάλεια, όσον αφορά την ελευθερία στο επιχειρήν. 127η. Όταν, ας πούμε, κράτη τα οποία ήταν κάποτε σοβιετικά, η Εστονία για παράδειγμα, είναι 5η. Άρα, εγώ θα γιόρταζα και όλοι θα γιορτάζαμε και θα φαινόταν αυτό στην καθημερινότητα, εάν η Ελλάδα ανέβαινε, δεν σας λέω να ανέβει 100 θέσεις, ας ανέβαινε 30 θέσεις, ας ανέβαινε 10 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Κάθε χρόνο πάει και χειρότερα. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να γιορτάζουν, διότι με αυτόν τον τρόπο δίνουν τροφή στους οπαδούς τους, οι οποίοι είναι συγκεκριμένης ικανότητας να αντιληφθούν την πραγματικότητα. Πείτε μου και ένα σχόλιο για την περίφημη λίστα μελών με τις δεξιότητες που προτείνονται από την κυρία Κωνσταντοπούλου για την πλεύση ελευθερίας. Όταν αυτό το είδα, μου το είπαν, πήγαινε να το δεις, όταν το είδα νόμιζα ότι κάνουν πλάκα. Αλλά δεν κάνουν πλάκα, είναι γραμμένο στο επίσημο site της. Καλά, λένε ότι μπορεί να είναι μια κυβερνοεπίθεση, ένα αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης, έτσι. Όχι, λέτε? Δεν είναι. Διότι δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο ότι ζητάει ληστές τραπεζών, ενδεχομένως αυτοτρολάροντας, έτσι όπως λέμε πια στην αργό την διαδικτυακή, αλλά ζητάει και άλλα προσόντα. Ζητάει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εμποδίσουν πληστηριασμούς, οι οποίοι θέλουν να επιτεθούν και να προασπίσουν δήθεν εντός εισαγωγικών, αλλά με παράνομες δραστηριότητες, πωλήσεις που έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση της οποίας ήταν κάποτε μέλος, ανθρώπους οι οποίοι θα κολλήσουν αφίσες, παρανόμους βεβαίως, οι οποίοι θα συγκρουστούν με τα σώματα, αυτό ένα άλλο, με τα σώματα ασφαλείας, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα ξεκινήσουν ως ένα φυτώριο παρανομίας. Και γιατί είπα αυτό ένα άλλο? Η περιφέρεια Αττικής έβγαλε ψήφισμα. Διασταυρωθήκατε μήπως με τον κύριο Λαφαζάνη την ώρα που εσείς μπαίνατε στο στούντιο και εκείνος έβγαινε? Γι' αυτό το λέτε, επειδή είχαμε συγκρούσει την προηγούμενη εβδομάδα στο Ειρηνοδικείο? Ναι, έβγαλε. Εγώ δεν πήγα στο Ειρηνοδικείο. Θεωρώ ότι το Ειρηνοδικείο πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Πληστηριασμοί γινόντουσαν δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο, αλλά όταν χρωστούσε στο κράτος, όχι όταν χρωστούσε σε τράπεζες. Τότε το κράτος ήταν καλό. Δεν είδα κανέναν Ρουβίκονα να πάει να εμποδίσει πληστηριασμούς ανθρώπων που δεν χρωστούσαν σε καμία τράπεζα, αλλά ερχόταν το κράτος και τους έπαιρνε το σπίτι επειδή, ας πούμε, δεν πλήρωσαν μια ασφαλιστική εισφορά ή επειδή δεν πλήρωσαν κάποια δόσεις. Λοιπόν, γέλατε, καταλήξτε για να λέω κλείσουμε, περιφέρεια, κύριε ότι η περιφέρεια Αττικής έβγαλε ψήφισμα κατά της αστυνομίας, η οποία απομάκρυνε τους μπαχαλάκηδες, ουσιαστικά τους τραμπούκους, από τα ειρηνοδικεία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή ένα εκτελεστικό θεσμικό όργανο του κράτους να καταγγέλει την αστυνομία, η οποία απλώς έκανε τη δουλειά της προασπίζοντας τους λειτουργούς του κράτους από τη βία των τραμπούκων. Απίθανα πράγματα. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.